Σημαντικότερες είναι οι ζημιέ που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά στο Δήμο Νέστου, στον πρωτογενή τομέα, καθώ προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε ελαιώνε, αμπελώνε αλλά και σε κτηνοτροφικέ μονάδε. Ολική καταστροφή, όπω μπορείτε να δείτε. και περιουσιακή αλλά και οικολογική, άμα το δούμε διαχρονικά. Είναι κάτι το οποίο έχει πλήξει τους περισσότερους κατοίκους της περιοχή και όχι μόνο αγρότες οι οποίοι έχουν εδώ πέρα τα κτήματά τους. Εμεί συγκεκριμένα βρισκόμαστε σε έναν αμπελόνα μα που έχει υποστεί 100% καταστροφή. Η ηλική ε, είναι όπω βλέπετε όλα κατεστραμμένα, δηλαδή υποστηλώσει, τα, τα λάστιχα, τα σύρματα είναι κάτι τα οποία πρέπει να ξαναγίνουν ξανά από την αρχή. Ε, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έχουμε και εμεί και όλη η άλλη παραγωγή, είτε είναι ελαιώνε, είτε είναι ποροφόρα δέντρα. Ε, ζητάμε τη βοήθεια προς, προσωπικά εγώ σαν αγρότης από το τοπικό την τοπική ομάδα η οποία θα κοιτάξει και θα ερευνήσει το κομμάτι της ε, αποζημίωσης που πρέπει να λάβουμε σαν αγρότες mm. και θα θέλαμε να έχουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά σε αυτή την καταστροφή μία υποστήριξη από την αρμόδια υπηρεσία διότι τα τελευταία χρόνια ε, με άλλες καιρικές καταστροφές όπως είναι το χαλάζι δεν ήταν μαζί μας πλήν το ότι ήταν αντίθετα κατά τους αγρότες. Οι ζημίες είναι και σε ελαιόνες, σε ελαιόδεντρα αλλά και σε αμπέλια. Δεν μιλάμε για την καταστροφή που έχει υποστεί η φύση. Ίσως η φύση να βρει και το δρόμο της σιγά σιγά, απλώς το τραγικό είναι τα σπίτια που χάσανε οι άνθρωποι, είναι οι καλλιέργειες, είναι οι υποδομές σε, σταύλους, σε σταυλικές εγκαταστάσεις. Ευτυχώ υπήρχαν μετακινήσει στα ζώα και δεν ε, χάθηκε ζωικό κεφάλαιο. Οπότε μιλάμε μόνο για φυτικό κεφάλαιο που έχει χαθεί και αυτό είναι ε, που έρχεται επιπρόσθετα να συμπληρώσει και τι ζημιέ τη υποδομέ, τι υποστηλώσει που έχουν τα αμπέλια ή κάποια, κάποιοι ελαιώνε σε περιφράξει κτλ. Και, και όπω και τα αρδευτικά δίκτυα. Ε, με τον ε, Δήμαρχο Νέστο έχουμε συνειδητοποιηθεί και θα κάνει ένα κάλεσμα προς το επικοτάστημα του Ελγά της Καβάλας ώστε να έρθουν από εβδομάδα και να κάνουν μια ενημέρωση στον κόσμο με ποιο τρόπο θα γίνουν οι αποζημιώσεις για να έχει και ο κόσμος μια ιδέα στο πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλα κενά, οικονομικά χρηματικά κενά στους παραγωγούς. Θέλουμε να δούμε το πόσο γρήγορα θα αποζημιωθούν και ποιο θα είναι το ποσό αποζημίωσης. Μπορεί να έχουν περάσει αρκετέ ημέρε μέχρι και την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς εδώ στην Αβραμιλιά του Δήμου Νέστο. Όπως, όπως βλέπετε ακόμη συνεχίζει να καπνεί εδώ πέρα ο καπνός σε ένα κτηνοτροφείο το οποίο έχουμε επισκεφθεί για την αυτοψία την οποία πραγματοποιούμε είναι συγκλονιστικές οι εικόνες και πραγματικά άμεσα ζητούν οι κτηνοτρόφοι τις αποζημιώσεις τους. Πάμε λίγο να δούμε και πιο μέσα τις καταστροφές που επίσης φαίνεται πως έχουν υπάρξει μέχρι στιγμής. Βλέπετε πραγματικά εδώ έχει είναι ακόμα και αυτό εδώ πάνω, είναι συγκλονιστική εικόνα η οποία σας δείχνουμε αυτή την ώρα και ενδεχομένως παντού βλέπετε στάχτες, παντού βλέπετε συντρίμια από τη μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά. Βλέπετε εδώ, να δείξουμε και την εικόνα η οποία υπάρχει αυτή την ώρα, έχει, δεν έχει μείνει τίποτα, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Ζητούν άμεσα οι πολίτες, οι κτηνοτρόφοι εδώ της περιοχής να έρθουν οι αποζημιώσεις τους έτσι ώστε να μπορέσουν και να προχωρήσουν οι ίδιοι άνθρωποι και πάλι να ορθοποδήσουν. Να χτίσουν δηλαδή και πάλι από την αρχή, όπως βλέπετε το κτηνοτροφείο, είναι συγκλονιστικές εικόνες τις οποίες Δείχνουμε, συνεχίζουμε και εξακολουθούμε να δείχνουμε με καμένες, ακόμα βγάζει καπνούς βλέπετε και εκεί όπως μας δείχνει τώρα ο συνάδελφος ο Σοντήρης ο Ιδρυς, συνεχίζει να βγάζει καπνό. Τώρα προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Εμεί πρέπει να είχαμε ξεκινήσει ήδη εχθέ. Τώρα περιμένουμε το ΕΛΓΑ μα έχει βάλει να κάνουμε κάτι καταγραφέ. Ό,τι κάγει και δεν κάηκε. Ε, αυτή τώρα όμω, τώρα γραφειοκρατία και τέτοια αργούν. Εμεί τα ζώα σε δύο μήνε γεννάνε το πολύ. Πρέπει να έχουν γυρίσει πίσω. Το καλό είναι ότι είναι ένα φίλο το οποίο τα φιλοξενούμε τώρα, αλλά και εκεί δεν μπορούν να μείνουν πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να γυρίσουν πάλι στο χώρο του. Τώρα ενδιαφέρθηκε και ο Δήμο και αυτά να μα βοηθήσει. Πολλοί κόσμοι, φίλοι, όλοι τα πάντα. Το θέμα είναι ότι αργούμε με τι υπηρεσίε, βασικά με το ΕΛΓΑ, γιατί πρέπει με να κάνω κάποια καταγραφή. Πρέπει να έρθουν και οι ίδιοι να δουν ότι αυτά που κατέγραψα είναι όντω εδώ και πάει λέγοντα. Η καταστροφή όμω είναι φανερή δηλαδή. Αυτό φανερή, είναι το... δηλαδή δεν έπρεπε καν να με βάλουν ένα γραγάνο ότι είχα και δεν είχα. Έπρεπε την επόμενη μέρα, την παραεπόμενη, αντάξει, να, να φύγει το κακό που πέρασε σε δύο-τρει μέρε να ερχόντουσαν για να βλέπαν τι έγινε εδώ. Και να με είδαν το OK να μπορέσω να ξεκινήσω. Έχουν περάσει 10 μέρε και τώρα αύριο Παρασκευή είναι να έρθει κάποιο κύριο πάλι να δει την καταγραφή που έκανα. Άμα είναι να πηγαίνει κάθε Παρασκευή και να το βλέπουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Εμεί εδώ έχουμε πάρα πολλή δουλειά. Πρέπει να καθαρίσουμε τα καμένα, να έρθει φορτωτή, να καθαρίζουν ξανά. Πρέπει να γίνουν εγκαταστάσει. Mm. Τα θέλει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολλή δουλειά. Yeah, αυτό δηλαδή. Έχετε χάσει πλέον ε, τη σεζόν, έτσι. Δηλαδή, Συμποστό. Τώρα θα μα πάει 2-3 χρόνια πίσω. Yeah. Το, yeah. το θέμα είναι ότι ε, ε, σώσαμε τα ζώα. Ε, ναι, είμαστε τουλάχιστον να μπορέσουμε να τα ξαναφτιάξουμε. Το θέμα είναι να μην τα πουλήσουμε και χάσουμε το επάγγελμά μα. Είναι κρίμα. Κάναμε 10 χρόνια. Άλλε δουλειέ κάναμε, τα παρατήσαμε τι δουλειέ που κάναμε και έχει 10 χρόνια. Αυτά όλα σιγά σιγά μόνοι μα τα κάναμε. Είναι κρίμα να τα παρατήσουμε. Απλώ θέλουμε λίγο βοήθεια τουλάχιστον. Εντάξει, ο κόσμο και οι υπηρεσίε και όποιο μπορεί να βοηθήσει, θα βοηθήσει όσο μπορεί. Το θέμα είναι με τι άλλε υπηρεσίε που πρέπει να δουν και καταγραφέ να έρθουν άμεσα να τελειώσουμε να μπορούμε να ξεκινήσουμε εμεί. Εμεί τώρα δεν έχουμε τι να κάνουμε, ερχόμαστε εδώ και καθόμαστε. Φοβόμαστε κιόλα να να αρχίζουν κάποιοι που κλέβουν και κάνουν να παίρνουν τα μέταλλα και τα τέτοια και να λένε μετά δεν είχε εδώ, δεν έκανε και τέτοια. Είναι πάλι δύσκολα. Η φωτιά ξεκίνησε από ένα σημείο και στη συνέχεια με τη βοήθεια του ανέμου φαίνεται πω επεκτάθηκε πάρα πολύ όπω περιγράφηκε ο πρόεδρο του διαλεκτού στο ένα τσάνελ. Η πικαγιά ξεκίνησε από εδώ πίσω. Mm. Από το τελευταίο σπίτι προχώρησε εδώ πάνω και από εδώ κάτω και βγήκε στο, σε 10 λεπτά έφτασε στο άλλο το χωριό, στο διαλεχτό, στον άλλο το συνοικισμό. Εκεί γινόταν χάμο. Δεν μπορούσαμε από την κάπνα, λόγω τα πεύκα που πήραν φωτιά, βγάζουν πολύ κάπνα. Γέμισε όλο το χωριό καπνό. Και ο κόσμο σε κάποια στιγμή είδε την κάπνα τη μεγάλη και άρχισε να βγαίνει έξω. Και σε δευτερόλεπτα και το διαλεχτό πήρε φωτιά. Και το διαλεχτό όλο πήρε φωτιά. ...και ο κόσμος με τα μάξια μου έτρεχε κάτω για να πάει κάτω στη στάση. Εκενώσαμε το διαλεκτό, έφυγε όλος ο κόσμος κάτω... ...έμειναν οι νέοι εδώ, ήρθε το πυροσβεστικό το πρώτο όχημα... Ε, ...αλλά λόγω του δυνατού ανέμου και τη μεγάλη φωτιά που είχε τριγύρω... ...εγκλωβίστηκε και κάηκε το όχημα αυτό. Ε, συγχρόνως ήρθαν και τα άλλα τα οχήματα... Ε, να είναι καλά οι άνθρωποι, όλοι οι πυροσβέστε τρέξανε, αγωνίστηκαν όλο το, όλε τι ώρε αυτέ τι δύσκολε. Ε, μα έστειλε να είναι καλά ο Δήμο Καβάλα ένα βιτίο με νερό, ε, ο Δήμο Ξάνθη, ο Δήμο ο δικό μα, από την πρώτη στιγμή ήταν η Δημαρχία εδώ, ε, ο Δήμαρχο, όλοι εδώ οι αντιδήμαρχοι ε, και προσπαθούσαμε να σβήσουμε, αλλά δεν έσβηνε η φωτιά. Ήταν τόσο μεγάλη που δεν μπορούσαμε να τη σβήσουμε. Ε, ο αέρας την πήρε, έφυγε μέσα από το χωριό, αλλά έμειναν οι φλόγες σε, σε διάφορα σημεία, σε σπίτια. Και εκείνα μετά, σιγά σιγά, μέχρι να τα η, η πυροσβεστικοί, να πάει στο ένα το σπίτι να σβήσει, να πάει στο άλλο, ε, κάηκαν αυτά τα υπόλοιπα σπίτια που κάηκαν. Το, ναι, ναι. το κομμάτι τώρα των αγροτικών εκτάσεων. Είναι, ε, μεγάλο. είναι μεγάλο το κομμάτι, είναι όλο ελιέ και αμπέλια είναι εδώ το Διαλεκτό. Ε, το εινοποιείο είναι εδώ, η βάση του είναι στο Διαλεκτό και έχει πολλά ε, αμπέλια. Αυτά έχουν καεί όλα, όλα. Ε, ελιές, αυτά ξέρω, όλα κάηκαν.